Για να δούμε τώρα. Πάμε άλλη Αθήνα. Και αλλάξει, ρε παιδί μου, κάτι, γιατί από τον ιδιωτικό τομέα αναπτύσσονται κατά διαστήματα πρωτοβουλίες που δυστυχώς από την πολιτική πέφτουν στο κενό. Τώρα βλέπω μια σπουδαία πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Αλέξανδρος Σωνάς, το Κοινοφελές Ίδρυμα. Ο πρόεδρος του είναι κοντά μας, ο κύριος Αντώνης Παπαδημητρίου. Να το εδώ. Γεια σας, κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα σας. Rethink Athens, λοιπόν, αυτό είναι το σύνθημα. Και μακάρι να γίνει πράξη και να υλοποιηθεί αυτό που βλέπουμε και βλέπουν και οι τηλεθεατές στις οθόνες μας τώρα από το γράφημα που έχετε φτιάξει εσείς στο Ίδρυμα, το οποίο είναι καταπληκτικό πραγματικά αν γίνει. Πιστεύετε ότι θα το δούμε, κύριε Παπαδημητρίου, αυτό πράξη? Καταρχήν να το πούμε στα ελληνικά, ξανασκέψου την Αθήνα. Ναι. Ακριβώς. Και βεβαίως θα το ξαναδούμε και θα το δούμε σε πράξη, διότι όλοι εμείς οι πολίτες και εσείς οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί το υποστηρίζουν. Τι ακριβώς είναι αυτή η δράση τώρα που έχετε αναπτύξει? Το Ίδρυμα τι ακριβώς θα χρηματοδοτήσει για να το καταλάβει ο κόσμος? Λοιπόν, το Ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει σε πρώτη φάση τον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό, από τον οποίο θα προκύψει η μελέτη βάσει της οποίας θα γίνει το project. Ποιο είναι το project? Είναι η ανάπλαση, η ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας. Δεν μιλάμε για πεζοδρόμηση, δεν μιλάμε για διατροφήτευση. Μιλάμε για κάτι πολύ περισσότερο. Ξεκινάει από την Αμαλία στο ύψος Φιλελλήνων, καταλαμβάνει την πλατεία Συντάγματος, την Οδό Πανεπιστημίου, την Ομόνια. Είναι μια συνολική παρέμβαση. Και την Πατησίων. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Παπαδημητρίου. Μέχρι το ύψος. Να καταλάβω κάτι. Εσείς κάνετε λοιπόν ως Ίδρυμα μία πρόταση προς την πολιτεία και λέτε, έχουμε μία σκέψη για ανάπλαση της Πανεπιστημίου. Να το πω έτσι, στενά. Και προτιθέμεθα, προτίθεστε δηλαδή εσείς από την πλευρά σας, να δώσετε τα χρήματα για να γίνει η μελέτη, ο διαγωνισμός και η μελέτη. Ωραία. Όμως αυτό για να συμβεί, χρειάζεται να υπάρξει συμφωνία της πολιτείας ότι θα διατεθούν οι πόροι. Βεβαίως υπάρχει. Έτσι, οι πόροι για να φτιαχτεί. Θα διακόψω. Ή θα μετάσχετε και στη διάθεση πόρων για την κατασκευή του? Λοιπόν, καταρχήν να διορθώσω κάτι. Ναι. Αυτό δεν είναι απλώς μια πρόταση του Ιδρύματος Ωνάση, είναι μια σύμπραξη του Ιδρύματος Ωνάση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Μεταφορών, το Δήμο Αθηναίων και υπάρχει την Περιφέρεια. Υπάρχει συμφωνία λοιπόν. Είμαστε από όλες όλοι μαζί. Υπάρχει ήδη συμφωνία. Δεν είναι κάτι τι το σας πείθει εσάς ότι θα υλοποιηθεί σήμερα, κύριε Παπαδημητρίου? Γιατί εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό το κράτος που μας έχει φτάσει μέχρι εδώ. Και ο πολίτης δεν έχει εμπιστοσύνη. Όχι μόνο εσείς. Ακριβώς. Όλος ο κόσμος αυτό μας ρωτάει. Αν αυτό το ωραίο project, το οποίο θα συμβάλλει και στην ανάπτυξη, και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, και στην βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο όλοι ζούμε, έτσι, στο περιβάλλον αυτό του κέντρου της Αθήνας. Όλοι ρωτάνε αν αυτό θα το κάνει η πολιτεία. Έτσι. Η απάντησή μας είναι, εμείς ως Ίδρυμα Ωνάση εγγυόμεθα την πρώτη φάση που είναι η κατάληξη. Δηλαδή να βρούμε ένα οριστικό σχέδιο, μια οριστική μελέτη, την οποία θα υποβάλουμε στην πολιτεία. Από εκεί και πέρα η πολιτεία πρέπει να τη δημοπρατήσει για να γίνει έργο. Χρήματα για τη μελέτη αυτή υπάρχουν από το ΕΣΠΑ ή από ένα τύπο ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Είναι ακριβώς μέσα, ήδη έχουμε έρθει σε επαφή και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχουν έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας λένε ότι είναι 100% μέσα και πρέπει να χρηματοδοτηθεί και θα χρηματοδοτηθεί. Εάν δεν το υλοποιήσουν, πέρα, κύριε Παπαδημητρίου, εάν δεν το υλοποιήσουν, εσείς τι θα κάνετε και το παραπέμπουν στις ελληνικές καλένδες? Τι θα κάνετε, θα πείτε δεν πειράζει, λοιπόν, ρε παιδιά, τι θα πείτε? Όχι, αυτό είναι ένα έργο το οποίο καταλαμβάνει το δημόσιο χώρο. Δεν μπορούμε εμείς ως Ίδρυμα Ωνάση, όσα λεφτά και να βάλουμε, να πούμε όχι, μπαίνουμε στην Πανεπιστημίου έτσι θελικά και κάνουμε κάτι. Δεν νομίζω όμως ότι θα αρνηθεί κανείς. Δηλαδή, όλοι οι παράγοντες, όλη η πολιτική, έτσι, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το Συνασπισμό, τη Δημοκρατική Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΛΑΟΣ, όλοι τους οποίους έχουμε ενημερώσει προσωπικά, συμφωνούν, όλοι συμφωνούν. Και φυσικά συμφωνούν. Και τι χρονοδιάγραμμα έχει, κύριε Πρόεδρε? Λοιπόν, έχει ένα χρονοδιάγραμμα, ένα έτος έως 15 μήνες για τις μελέτες και δύο χρόνια από τη δημοπράτηση για το ίδιο το έργο. Μακάρι να το δούμε. Το κενό που δεν ξέρουμε είναι από τη δημοπράτηση μέχρι πόσο θα κάνει η δημοπράτηση. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό δεν ελέγχουμε εμείς. Θέλει μια τριετία, τετραετία συνολικά. Χοντρικά. Θέλει περίπου 3 με 4 χρόνια. Αλλά πιστεύω ότι θα το κάνουμε. Ξέρετε γιατί? Διότι ο κόσμος το θέλει. Διότι αυτή τη στιγμή είναι μια αισιοδοξία, είναι μια σταγόνα αισιοδοξία σε αυτή την κατήφια και τη μιζέρια που μας κατέχει. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Κυρίως όμως διότι πρέπει να γίνει, έτσι. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια από το που τα λέμε. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά είναι έτσι όπως το είπατε ακριβώς. Σου δίνει μια διαφορετική αίσθηση. Μια ανάσα, μια έννοια αισιοδοξία που τη χρειαζόμαστε όσο περισσότερο, νομίζω, όσο ποτέ.
όσο ποτέ άλλοτε αυτή την περίοδο. Και το είδαμε χθες και είδαμε και τους πολιτικούς στην εκδήλωση που κάνατε, που ήταν πολύ σημαντική έτσι κι αλλιώς, να δείχνουν μια συμφωνία. Να δείχνουν να μιλάνε στο ίδιο μήκος, όλοι έτσι. Νομίζω είχαμε για πρώτη φορά πλήρη διακομματική συνέθνηση από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Βρέθηκε και ένα πεδίο που λέει. Και πρέπει να τονίσω τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του έργου. Όπου έχει γίνει τέτοιου είδους παρέμβαση στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη, παντού δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας, αναπτύχθηκε η οικονομία, αναπτύχθηκε το εμπόριο, ακριβώς, δημιουργήθηκε ανάπτυξη. Μάλιστα. Είναι και μια ευρύτερη παρέμβαση και στο προηγούμενο στοιχείο. Θέμα που συζητάγαμε. Δεν είμαι αυτό που λέμε τώρα. Το πρόβλημα της μετανάστευσης, δένουν όλα αυτά μαζί, είναι ένα σύνολο. Πείτε και κάτι τελευταίο, αλλά την κύριε Πρόεδρε, να κλείσουμε. Κάτι τελευταίο είναι η δημόσια διαβούλευση. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και επιμένουμε είναι ότι το project αυτό δεν είναι άσκηση επί χάρτου. Γίνεται σε πλήρη επαφή και σε εναρμόνιση με τους αρμόδιους φορείς και με τους πολίτες, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα μέσω των κοινωνικών δικτύων, Facebook, Twitter κλπ. Και μέσω του ειδικού website το οποίο υπάρχει, το οποίο λέγεται rethinkathens.org, να μπουν και να πούν τα σχόλιά τους στις μελέτες οι οποίες θα γίνουν. Γιατί πρέπει να ακουστεί και ο πολίτης. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και θα επανέλθουμε. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.